αυτή η μεταβολή του κόσμου, και ξέρω ότι απευθύνομαι σε έναν υψηλού επίπεδου συζητητή και δημοσιογράφο, και ξέρω ότι το βάθος το οποίο, με το οποίο σκέπτεται και αντιμετωπίζει τα πράγματα, είναι πολύ βαθύτερο, αλλά δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο σήμερα επιθυμεί να γνωρίζει ο κόσμος είναι ακριβώς το που πάμε σήμερα, γιατί αυτή η μεταβολή, η αιώνια, είναι μεταβολή της διαλεκτικής ιστορίας, η οποία υπάρχει πάντοτε. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα εμφανίζεται μια διαλεκτική με νέα δεδομένα, και βρίσκει έναν κόσμο ο οποίος είναι τυφλωμένος και με θολωμένο μυαλό από μια διαρκή προσπάθεια εμφύτευσης ξένης σκέψης. Και αυτό το έχουμε πει και άλλη φορά, το ξέρετε κι εσείς, και σήμερα δυστυχώς αυτό είναι το φαινόμενο του σκοταδισμού. Εκείνο που προσπαθούμε πάντοτε, και προσπαθείτε κι εσείς, το ξέρω, από πολύ υψηλό επίπεδο, είναι το πώς θα καταλάβει ο κόσμος να σκέπτεται μόνος του. Το πώς θα σκέπτεται με τη λογική του και όχι με τη λογική των άλλων. Διότι σήμερα ακριβώς μας θολούν τα μυαλά με επίτηδες δολίως, ακριβώς γιατί είναι το μέσον του σκοταδισμού σήμερα η εμφύτευση ξένης λογικής. Σήμερα έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο αρχίζει από το 2010. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε μια κρίση η οποία ξεκίνησε και παρουσιάζεται με όλα αυτά τα μέσα του σκοταδισμού, της εμφύτευσης, τρομοκρατίας, φόβου, άγνοιας, παραλογισμού κτλ. Ακριβώς για να συνηθίσει ο κόσμος σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Να μην σκέπτεται. Να μην σκέπτεται ο ίδιος. Ξεκινήσαμε με την τρομοκρατία την οικονομική. Ξεκινήσαμε με το δανεισμό, με την τρομοκρατία που στην Ευρώπη είμαστε και το πειραματόζω με το οποίο εφαρμόστηκαν οι νέοι όροι δανεισμού που ήταν πρωτοφανείς στην ιστορία της ανθρωπότητας και όμως κανείς δεν συγκινήθηκε. Και ήταν και οι πιο απάνθρωποι όροι που μπόρεσε ποτέ να μπουν σε χαρτί. Γιατί ποτέ δεν είχε μπει σε χαρτί, παρετούμε από την εθνική κυριαρχία και να μην υπάρχει αντίδραση του λαού. Επομένως, και συνεχίστηκε με τα μέτρα τα αναγκαστικά του κορονοϊού. Νέα τρομοκρατία με επίκεντρο πλέον το άλλο μεγάλο αγαθό του ανθρώπου, την υγεία και τη ζωή ακόμα. Και εδώ ακριβώς πάλι θόλωσαν τα νερά, αφαίρεσαν από την επιστημονική κοινότητα τον λόγο και τον έκαναν μέσω επιβολής και δημιουργίας φοβίας και αρρώστιας και σκοταδισμού ψυχολογικού στον κόσμο. Και φτάσαμε σήμερα να έχουμε... Ναι. Να έχουμε ενεργειακή κρίση, να έχουμε πόλεμο, να έχουμε μια τροφοδοτούμενη κρίση μέχρι και για το τρόφιμο. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε μια όξυνση της κρίσεως, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η κρίση σήμερα κυρίως αναφέρεται
αυτό που αναφερόταν πάντοτε τα τελευταία χρόνια στην οικονομική εξουσία. Στην οικονομική εξουσία. Ποιος θα έχει τον έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας. Διότι σήμερα έχουμε περάσει στο στάδιο της παγκοσμιοποίησης του κεφαλαίου, της παγκοσμιοποίησης του καπιταλισμού δυτικού τύπου και προσπαθεί αυτός ο καπιταλισμός να επιβληθεί σε όλο τον κόσμο, να κρατήσει μάλλον τη θέση του, διότι είχε με τον ψυχρό πολέμο είχε συνηθίσει να έχει αντίπαλο μόνο έναν, το Ανατολικό Μπλοκ, το οποίο δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει για άλλους λόγους αυτή τη δύναμη και με αποτέλεσμα να θεωρήσει ότι κυριάρχησε στον κόσμο με την πτώση του. Έκαμε λάθος. Έκαμε λάθος διότι έχει πια ένα άλλο σύστημα αντίπαλο. Δεν έχει σύστημα άρρωστο, αλλά ένα σύστημα εναλλακτικής λύσης. Σήμερα λοιπόν είναι σαφές για μας ότι ξεκίνησε ένας πόλεμος στην Ουκρανία με βασική αφορμή, την πρόκληση του εξοπλισμού του ΝΑΤΟ στα σύνορα της Ρωσίας από τη Δύση. Αυτό, για να το εξηγήσουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε όλους τους μέχρι σήμερα πολέμους που προκάλεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την εποχή που έριξαν τις βόμβες Χιροσίμα και Ναγκασάκι μέχρι σήμερα. Το περίεργο είναι ότι παντού έχασε γεωπολιτικά η Αμερική στις συγκρούσεις αυτές. Όμως συνεχίζει το ίδιο πράγμα. Και διαρωτάτε, μα είναι τόσο ηλίθια? Όχι, απλώς είναι δέσμια σε ένα σύστημα όπου αντλεί τις τελευταίες του δυνάμεις από το κεφάλαιο το εξοπλιστικό. Από την άλλη, κύριε καθηγητά, οφείλω να σας ρωτήσω, αυτό αιτιολογεί και αγιοποιεί ένα σύστημα το ρωσικό εν προκειμένου στο να εισβάλλει σε μία χώρα? Το σύστημα το ρωσικό, σύστημα από πλευράς διεθνούς νομιμότητας, γιατί πρέπει να το κρίνουμε αυτό, όχι με ιδεολογίες, ούτε με επιχειρήματα ουτοπικά ή προσωπικά, προσωπικών συναισθηματικών δεσμών. Δεν το βλέπω συναισθηματικά το θέμα, ούτε ιδεολογικά, ούτε παραταξιακά, ούτε πολιτικά. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι η πρόκληση αυτή των πυράβλων στα σύνορα της Ρωσίας δημιούργησε ασφαλώς το δικαίωμα το διεθνές στη Ρωσία να αντιδράσει. Όπως είχε αντιδράσει και η Αμερική παλιά με την προσπάθεια τότε επί Χρουστσόφ της εγκατάστασης στην Κούβα πυράβλων. Και τότε ήταν δικαιολογημένα. Τώρα προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως αδικαιολόγητο. Δεν είναι αδικαιολόγητο. Το πρόβλημα όμως δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό ως ηθικό ή νομικό ή νομιμότητες. Το πρόβλημα μας ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή η οικονομία, η Ρωσία δεν έχει κανένα πρόβλημα οικονομικό. Επομένως, και γιατί δεν έχει? Διότι από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος, το ότι στάθηκε στο πλευρό της η Κίνα, η οποία είναι ο μεγάλος αντίπαλος του δυτικού καπιταλιστικού συστήματος, σημαίνει ότι το πρόβλημα
το πρόβλημα, ότι ο Πούτιν δεν έχει πρόβλημα οικονομικό πάνω σε αυτό. Διότι έχει τη δυνατότητα να καλυφθεί από την πολύ ισχυρότερη οικονομία από ένα άλλο σύστημα, το οποίο ελέγχεται πλέον εκεί από το κράτος το κεφάλαιο, οι επενδύσεις δηλαδή, και επομένως και έχει αγοράσει αυτό το κεφάλαιο και το μισθό κόσμο και το μεγάλο μέρος του δανείου των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, οικονομικά το δυτικό σύστημα είναι από κάτω. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα, ούτε άκουσα ποτέ καμία αμφισβήτηση από κανέναν, ούτε από τη Δύση. Επομένως, οικονομικά η Δύση είναι εξαρτημένη. Και είναι εξαρτημένη ευρύτερα, δεν είναι μόνο δηλαδή εξαρτημένη από το συγκεκριμένο αέριο, διότι εξάρτηση από το αέριο η Ευρώπη σημαίνει εξάρτηση κυρίως από την οικονομία της Ανατολής, δηλαδή της Κίνας. Το αέριο ό,τι και να συμβεί, όποια λύση και να δοθεί δήθεν, που προβάλλονται διάφορες λύσεις παράλογες, δημιουργεί πρόβλημα τέτοιο οικονομικό στη Δύση, οπότε αυξάνει την εξάρτηση την οικονομική από την Ανατολή. Από την άλλη πλευρά, η οικονομία της Ρωσίας δεν έχει ανάγκη να πουλήσει, έχει όμως ανάγκη να εφαρμόσει αυτή την πολιτική, και γι' αυτό ακριβώς κατηγορεί τη Δύση ότι δεν θέλει το συμβιβασμό αυτή τη στιγμή, δεν θέλει δηλαδή να γίνει συμφωνία συμβιβασμού για τον Ουκρανικό πόλεμο και για το Ουκρανικό έδαφος, διότι ακριβώς ενδιαφέρεται, διότι ακριβώς η οικονομία του Πούτιν είναι από πάνω. Ενδιαφέρεται μόνο η Δύση το πώς θα ξοδέψει αυτή τη στιγμή κεφάλαιο το οποίο δεν ελέγχει, αλλά το ελέγχουν τα εξοπλιστικά της προγράμματα. Μην ξεχνάμε ότι όλοι οι πόλεμοι τελευταίοι έγιναν για όπλα. Για το οπλικό οικονομικό σύστημα της Δύσης. Άρα, κύριε Κασιμάτη, εδώ ελοχεύει κίνδυνος, όσο και αν φαίνεται ακραίος, να έχουμε ακόμη και πυρηνικά σε αυτή την σύγκρουση. Όχι, δεν έχουμε κίνδυνο πυρηνικών, διότι ο πυρηνικός πόλεμος δεν προσφέρει κανένα οικονομικό πλεονέκτημα σε κανέναν, και κυρίως στη Δύση. Η Δύση είναι από κάτω. Επομένως, γιατί έχει δυνατότητα και ίσες δυνατότητες να θεωρήσουμε ότι έχει η Ρωσία με την Αμερική από πλευράς πυρηνικού πολέμου, αυτό δεν ωφελεί καμία πλευρά. Δεν οδηγεί πουθενά. Τώρα, όχι. Το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω είναι σε αυτή την ούτως ή άλλως γεωπολιτική μεγάλη τεκτονική αναθεώρηση αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ναι. Ένα κομμάτι αφορά και την περιοχή μας, την Ανατολική Μεσόγειο. Και ναι, λογικά σκεπτόμενος κάποιος θα πει, αν η Ρωσία με έναν τρόπο αναθεωρεί αυτή τη στιγμή στα εδάφη της Ουκρανίας, για τους λόγους που, όπως είπατε, επικαλείται την κατάσταση, γιατί αυτό να μην ανοίγει την όρεξη και στην Τουρκία να αναθεωρήσει από την Κύπρο μέχρι το Αιγαίο και δεν ξέρω κι εγώ μέχρι πού. Η όρεξη της Τουρκίας σήμερα στον γεωπολιτικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, διότι περί αυτού πρόκειται βασικά, στον πλανητικό πόλεμο, η όρεξη της Τουρκίας δεν έχει καμία αξία πολιτική. Η Τουρκία έχει αξία για την Τουρκία να κερδίζει λεφτά. Δηλαδή, η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει πόλεμο χωρίς έγκριση της Αμερικής.
διότι η Αμερική αγωνίζεται αυτή τη στιγμή να έχει την κυριαρχία στα Ανατολική Μεσόγειο. Στα Ανατολική Μεσόγειο λοιπόν αυτή τη στιγμή την έχει. Ξέρει ότι είναι αδύνατη. Αδυνατίζει ακόμα και το Ισραήλ, όπως βλέπετε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το Ισραήλ δεν είναι ένα αυτόνομο κράτος, αλλά είναι ένα κομμάτι της αμερικανικής γεωπολιτικής εξουσίας στην περιοχή. Αυτό το πράγμα όμως σήμερα αρχίζει να το αντιλαμβάνεται το Ισραήλ και αρχίζει να αδυνατίζει τις σχέσεις του για να σωθεί το ίδιο. Επομένως, η Αμερική, εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι εάν αφήσει να γίνει πόλεμος εδώ από την Τουρκία να παρέμβει, θα παρέμβει αμέσως η Ρωσία. Θα παρέμβει διότι θα έχει αμέσως το δικαίωμα να μπει νομίμως πλέον, νομίμως με το διεθνές δίκαιο, να μπει διεκδικητικής της Ανατολικής Μεσογείου. Ενώ σήμερα τα πράγματα όπως είναι de facto δεν χρειάζεται να πάνε σε σύγκρουση για τη Μεσόγειο. Επομένως ούτε η Ρωσία αυτή τη στιγμή μόνη της θα ήθελε να δημιουργήσει θέμα στην Ανατολική Μεσόγειο υπέρ της, παρά μόνο εάν κάνει την ανοησία είτε η Αμερική, είτε το Ισραήλ, είτε οτιδήποτε άλλο να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τότε θα παρέμβει. Και έτσι αυτό που έχει σήμερα de facto, όχι νομίμως, de facto, η Αμερική στη Μεσόγειο κρατάει ακόμη, θα το χάσει από τώρα. Επομένως, δεν βλέπω λογική καμία στο να πάρει αέρα πέραν των οριών. Η Τουρκία τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Έχει πολύ καλή εξωτερική πολιτική και ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να αποκτήσει κυριαρχικά δικαιώματα πουθενά εδώ πέρα. Εκείνο το οποίο ξέρει όμως είναι ότι μπορεί να αποκτήσει οικονομικά ωφέλη τεράστια. Διότι αυτά γίνονται με συναλλαγές. Και η Τουρκία ξέρει πολύ καλά να συναλλάσσεται. Η Αμερική δεν μπορεί να εμπιστεύεται καλύτερα την Τουρκία από την Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Μήπως η Ελλάδα έδειξε καμία αμφιβολία ως προς το ζήτημα της εξωτερικής της πολιτικής εναντίον των Ηνωμένων Πολιτείων? Όχι βέβαια. Είμαστε μονοδιάστατοι δούλοι προς μια κατεύθυνση. Επομένως, γιατί όλα αυτά να τα παίξουν? Το ζήτημα λοιπόν είναι ένα, ότι η Τουρκία θα πάρει ωφέλη περισσότερα από την Ελλάδα, θα χάσει η Ελλάδα οικονομικά από αυτή την υπόθεση όλη, και εδαφικά ενδεχομένως και κυριαρχικά, αλλά όχι σπουδαία πράγματα. Κυριαρχικά, αλλά κυρίως οικονομική συσίωση. Άρα αισθάνεστε ότι η προβολή της πρόσφατης ελληνοτουρκικής έντασης στο τέλος θα έχει ένα τραπέζι με επιδιαιτητή της ΗΠΑ? Η συμφωνία με την Ουκρανία? Όχι, λέω, η προβάλλομενη αυτή τη στιγμή υπάρκτη ελληνοτουρκική ένταση στο βάθος Κύπρου στο τέλος θα έχει ένα τραπέζι συνομιλίας και συμφωνίας με επιδιαιτητή της ΗΠΑ? Νομίζω ναι. Δηλαδή το θέμα αυτό το ότι κάνει η Τουρκία, εάν έχω αντιληφθεί την ερώτησή σου, ότι κάνει η Τουρκία το κάνει ακριβώς σε συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Το έχετε αντιληφθεί επακριβώς. Ναι. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω στα όσα αναπτύξατε σήμερα κύριε Κασιμάτη, να ανοίξω λίγο τη βεντάλια και να σας βάλω έναν ευρύτερο προβληματισμό. Ναι. Σε όλα αυτά, παγκόσμια, πολυπολικός κόσμος, δύο πόλοι, όχι το δίκαιο του ισχυρότερου, όταν τσακώνονται τα βουβάλια, συνήθως την πληρώνουν τα βατράχια. Υπάρχει όμως παντού
μία θεσμική ατροφία απίσχανση, θα έλεγα. Ναι. Αυτό είναι σημείο των καιρών, είναι η μετάβαση σε μια εποχή που οι θεσμοί δεν μας ενδιαφέρει αν λειτουργούν πια. Κοιτάξτε, αυτή είναι η προσπάθεια, αυτή είναι η προσπάθεια της Δύσης. Αυτή είναι η προσπάθεια της Δύσης να μπορέσει να εδραιώσει το δυτικό σύστημα της παγκοσμιοποίησης, το οποίο έγινε ανώμαλα, διότι προχώρησε η παγκοσμιοποίηση με ελευθερία του κεφαλαίου ανεξέλεγκτη, και εδώ έχασε η Αμερική, εμπιστεύθηκε πολύ το δολάριο ότι θα το ελέγχει συνέχεια, δεν μπόρεσε, ακριβώς διότι δεν μπορεί ποτέ να ελέγξει κανείς την ελευθερία του κεφαλαίου. Εάν την αφήσει ελεύθερη, το ελεύθερο το κεφάλαιο να κινείται και να επενδύεται όπου θέλει και όπως θέλει. Αυτό το έχει συλλάβει πολύ καλά το κινέζικο σύστημα. Το κινέζικο σύστημα λέει όλα ελεύθερα, η οικονομία ελεύθερη, αλλά οι επενδύσεις, το και επενδυόμενο κεφάλαιο, το πού θα κερδίσει και το πότε θα κερδίσει και το πώς, θα το ελέγχει ένα κεντρικό πολιτιακό σύστημα. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι έχει καταλάβει πολύ καλά ότι ποτέ δεν πεθαίνει η ιδιότητα του ανθρώπου. Μπορεί να είναι ασθενής η ιδιότητα του ανθρώπου να νικά το κακό, να νικά δηλαδή συνεχώς την κερδοσκοπία, τη φαυλότητα, τα πάντα, αλλά αυτό δεν είναι βιώσιμο. Το βιώσιμο είναι το άλλο. Και επομένως δεν αποκλείω αυτό, όσο μπορεί κανείς να καταλάβει τη λογική της διαλεκτικής ιστορίας, πιθανόν η Κίνα να προτείνει να εμφανιστεί ως μια ενδιάμεση εναλλακτική λύση, διότι ούτε η Κίνα ξέρει το μέλλον της ανθρώπινης γνώσης, το τι θα έχουμε στο μέλλον. Δεν ξέρουμε ακόμη ούτε τα θέματα επικοινωνίας, ούτε τίποτα. Επομένως δεν ξέρουμε το σύστημα, οπότε δεν το ξέρανε ποτέ, καμία εποχή. Αυτό το ξέρουμε από την ιστορία. Η Κίνα λοιπόν ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να ξέρει το τι πολιτιακό σύστημα θα έρθει μετά ή αν θα και πότε θα πεθάνει τούτο. Ξέρει όμως ότι μπορεί να υπάρξει εναλλακτική λύση η οποία να παρατείνει, να δώσει λύσεις πιο ανθρώπινες και πιο ελεγχόμενες για μακρόχρονικά διάστημα και να κάνει κουμάντο αυτή. Άρα είμαστε, λέτε, στα κυλοπονήματα ενός νέου που δεν έχει έρθει. Ναι, έτσι. Αλλά και για το οποίο δεν ξέρουμε τελικώς. Ναι, όχι, δεν το ξέρω. Όπως δεν ξέρανε στην αναγέννηση το τι δημοκρατία θα έρθει ή αν υπάρχει δημοκρατία. Δεν την ξέρανε καν ότι υπάρχει.